Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έχει θέσει πολλές φορές ότι με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων δυναμώνει η εμπλοκή της χώρας στα επικίνδυνα σχέδια των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαριές συνέπειες για τη χώρα και το λαό μας. Και σε αυτή την τροχιά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προωθεί ένα σχέδιο εμβάθυσης της εμπλοκής στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Επιβεβαιώνεται και από την εισηγητική ομιλία του κυρίου Υπουργού. Αυτή μας τη θέση την τεκμηριώνουμε συγκεκριμένα. Την τεκμηριώνουμε συγκεκριμένα μέσα από τις διαδοχικές υπογραφές στις λεγόμενες Αμερικανοελληνικές συμφωνίες για τις στρατιωτικές βάσεις, όπου η Ελλάδα έχει ήδη μετατραπεί σε ορμητήριο επεμβάσεων και πολέμων. Το τεκμηριώνουμε με την αναφορά μας στην επιθετική ελληνογαλλική συμφωνία που εμπλέκει ευρύτερα τη χώρα σε επικίνδυνες περιπέτειες. Αυτές τις μέρες, πολύ περισσότερο, η θέση του ΚΚΕ επιβεβαιώνεται μέσα από την απόβαση Αμερικανονατοϊκών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη. Εκατοντάδες ελικόπτερα, πολλά στρατιωτικά οχήματα, στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποιούν την Αλεξανδρούπολη για να αναπτυχθούν στα Βαλκάνια, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, με στόχο την περικύκλωση της Ρωσίας. Αυτό υπηρετεί η άσκηση Atlantic Resolve 2022, όπως και η προηγούμενη άσκηση Defender Europe. Πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Και το κόμμα μας είναι στο πλευρό του λαού της περιοχής, που δίνει μια σκληρή μάχη με διαρκείς κινητοποιήσεις, απαιτώντας να σταματήσει αυτή η άσκηση, να κλείσει η Αμερικάνικη βάση στην Αλεξανδρούπολη, να απεμπλακεί η Ελλάδα από αυτούς τους σχεδιασμούς. Στα πλαίσια αυτά, είναι ανάγκη να σημειώσουμε ότι η άσκηση αυτή στην Αλεξανδρούπολη, γενικότερα στην περιοχή, γίνεται σε μια περίοδο όπου οξύνονται δραματικά οι υπεριαλιστικές αντιθέσεις. Σε μια περίοδο που συγκεντρώνονται χιλιάδες στρατιώτες, ένα πλήθος στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, που οξύνονται οι ανταγωνισμοί στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία, με τη χρησιμοποίηση των κατατρεγμένων προσφύγων. Και σε αυτό το πλαίσιο ο καθένας, ακόμα και ο πιο δισταχτικός, μπορεί να καταλάβει πόσο επικίνδυνη είναι η εμπλοκή της Ελλάδας στους νατοϊκούς και ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να καταγγείλουμε και στη σημερινή συνεδρίαση το σχεδιασμό της κυβέρνησης να αποστείλει ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στο Σαχέλ της Αφρικής για να συνδράμει τα γαλλικά στρατεύματα που στοχεύουν να ενισχύσουν την παρουσία τους για να εκμεταλλευτούν ακόμα πιο επιθετικά τις πλουτοπαραγωγικές πηγές στην περιοχή αυτή. Αυτά είναι συγκεκριμένα στοιχεία που τεκμηριώνουν πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η πολιτική, που κατά τη γνώμη μας θα έχει και ακόμα πιο δυνηρή συνέχεια το επόμενο διάστημα. Και επιπρόσθετα υπάρχει το θέμα με τις στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία και την αποστολή πυράβλου Patriot σε μια χώρα όπου πρωταγωνιστεί
σε υπεριαλιστικό πόλεμο ενάντια στην Ιεμένη κλπ. Αυτή η ενσωμάτωση στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνουν τους κινδύνους, στοχοποιούν τη χώρα και έχουν βάλει ήδη το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες. Και θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτή ακριβώς η πολιτική προκαλεί, αν θέλετε, όξυνση των ανταγωνισμών με την αστική τάξη της Τουρκίας και την κυβέρνηση Ερντογάν, η οποία κλιμακώνει την επιθετικότητα. Και πρέπει εδώ να θέσουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι η πρόσφατη επιστολή του κυρίου Σινιρίογλου, του μόνιμου εκπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι η τρίτη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, που δεν θέτει απλά μία γενική αμφισβήτηση, αλλά αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών. Το δικαίωμα να έχουν στρατών, ζητάει την αποστρατικοποίηση και κάνει μία επίδειξη επιθετικότητας, ανοίγοντας το σύνολο των θέσεων που το επόμενο διάστημα θα τα βρούμε μπροστά μας και βγαίνουν ορισμένα συμπεράσματα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, με αμερικανονατοϊκές βάσεις, μπλεγμένοι μέχρι το λαιμό στους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αμερικάνικες βάσεις από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη και ήδη μετράμε 21 χρόνια όπου έχει εκδηλωθεί το casus belli, η αιτία πολέμου από την πλευρά της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και 47 χρόνια τουρκικής κατοχής στην Κύπρο. Ποια είναι η αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής? Η αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής μετριέται με την επιδείνωση της κατάστασης και την πρόσθεση συνέχεια και συνέχεια νέων βασάνων για το λαό μας. Μπορεί να γίνεται αναφορά στο Κυπριακό και να θέτει η κυβέρνηση αυτή την παραδοσιακή θέση. Όμως υπάρχουν εξελίξεις. Ήδη μετά την ανακοίνωση ότι η Exxon Mobil θα προχωρήσει στην Κυπριακή ΑΟΣ σε νέες γεωτρήσεις, υπάρχει ανακοίνωση από την τουρκική κυβέρνηση για οργάνωση νέων παρεμβάσεων, για νέες ασκήσεις, έρευνες και γεωτρήσεις. Και είναι καθαρό ότι το πρόβλημα έχει ξεπεράσει τη συζήτηση για τη ριζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Έχει τεθεί θέμα και από την πλευρά του ΟΗΕ και από την πλευρά των Αμερικάνων και από την πλευρά των Βρετανών να αναζητηθεί συμβιβασμός. Και ο συμβιβασμός, κυρίες και κύριοι, θα είναι ανάμεσα στη ριζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και στη θέση του Τατάρ και του Ερντογάν για δύο ανεξάρτητα, όπως λένε, κράτη, δύο αυτόνομα κράτη. Και αυτό το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί. Για να τελειώνω. Ολοκληρώστε, κύριε Συνάδελφε. Ολοκληρώνω. Πολλές φορές ακούγεται μια θέση περί απομόνωσης της Τουρκίας. Και είναι φανερό ότι είναι εξωπραγματική, καλλιεργεί εφησυχασμό. Γιατί η Τουρκία παίζει σε πολλά ταμπλό. Και με τους Αμερικάνους και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη Ρωσία. Παρεμβαίνει στη Λιβύη. Έχει κατοχικές δυνάμεις στη Συρία. Παρεμβαίνει στον Αγκόρνο Καραμπάχ υπέρ της θέσης του Αζερβαϊτζάν. Γι' αυτό, όταν κάνουμε τέτοιες αναφορές, χρειάζεται να είμαστε μετρημένοι, γιατί η ανάλυση αυτή είναι, το επαναλαμβάνω, εκτός πραγματικότητας. Τελειώνω με το εξής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας θέτει ξανά και σήμερα ότι είναι ανάγκη να δυναμώσει η λαϊκή πάλη για να ακυρωθούν οι πολιτικοστρατιωτικές συμφωνίες τόσο με τη Γαλλία όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να τερματιστούν οι αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα.
να σταματήσει. Παρακαλώ, κλείστε, κύριε Συνάδελφε. Τελειώνω ένα δευτερόλεπτο. Η αμερικάνικη απόβαση στην Αλεξανδρούπολη να μην αποσταλούν στρατιωτικές δυνάμεις στο Σαχέλ και να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις από υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.